Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βογιόπουλε. Καταρχάς, ενημερώστε μας για τη σημερινή σας κινητοποίηση. Για ποιο λόγο κινητοποιηθήκατε και οι γιατροί, υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι? Ναι, η σημερινή κινητοποίηση αφορούσε τους συμβασιούχους, οι οποίοι με τη συμβάση ορισμένου χρόνου, τελειώνοντας τη συμβάση, τέλος πάντων, βγαίνουν εκτός εργασίας. Γιατί, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, το outsourcing προχωράει στην υγεία. Δηλαδή, είναι αποφασισμένοι σε μια σειρά τομείς, κυρίως σύντηση, καθαριότητα, φύλαξη, να προχωρήσουν αποκλειστικά με τη μέθοδο, τέλος πάντων, των εργολάβων. Έτσι και όχι με εργαζόμενους που θα ανήκουν στα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα θα προχωρήσει δυναμικά, όπως είπε ο Υπουργός. Το μόνο που κατάφερε, ας το πούμε έτσι, να εξασφαλίσει η σημερινή κινητοποίηση είναι να δοθούν παρατάσεις μέχρι τις 36 του 2024. Με τη διαφορά όμως ότι ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι, κοιτάξτε παιδιά, εσείς που δεν θέλετε να πάτε στους εργολάβους, να παίρνετε δηλαδή λιγότερα χρήματα και να είστε έτσι, πώς να το πω, σε μια ανασφάλεια διαρκή για την εργασιακή σας πορεία, να ξέρετε ότι και η δουλειά στο δημόσιο τελειώνει κάποια στιγμή. Ήταν σαφής και ειλικρινέστατος, θα έλεγα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, είναι φθηνότεροι οι εργολάβοι από τους εργαζόμενους τους μόνιμους στο δημόσιο σύστημα? Όχι βέβαια. Τα χρήματα που δαπανώνται από το νοσοκομείο προς τους εργολάβους είναι πολύ περισσότερα από όσο θα κόστιζε η μισθοδοσία των εργαζομένων όσο είναι υπάλληλοι του νοσοκομείου. Και μάλιστα, όταν δουλεύουν στον εργολάβο, αμείβονται με λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρναν στο νοσοκομείο ως υπάλληλοι. Και όπως ξέρετε, το έχετε ακούσει και στην εκπομπή σας, έχει ακουστεί και καταγγελθεί, σε πολλές περιπτώσεις υπρογράφουν μια σύμβαση που λέει, ας πούμε, 700 ευρώ. Τους αναγκάζουν, πάνε στο μηχάνημα της τράπεζας, τα παίρνουν και δίνουν πίσω και 2-3 εκατοστάρικα. Λοιπόν, και τους μένουν και 4-5 εκατοστάρικα, ας πούμε. Δηλαδή, και από αυτά που υπογράφουν, ακόμα λιγότερο. Είναι καθεστώς ζούγκλας η δουλειά στους εργολάβους. Δεν είναι. Φθηνότεροι, λοιπόν, δεν είναι. Φθηνότεροι δεν είναι οι εργολάβοι. Μήπως είναι καλύτεροι, μήπως γίνονται καλύτερα οι δουλειές? Κοιτάξτε να σας πω, στον Άγιο Σάββα που ξεκινήσανε, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μια καταγγελία από τους εργαζόμενους ότι πήγαν να καθαρίσουν στα χειρουργεία με σφουγγαρίστρες και με χλωρίνες όπως καθαρίζουμε στο σπίτι μας, στο μπάνιο. Μόνο που τα χειρουργεία δεν είναι οικιακός χώρος, είναι χώρος που πρέπει να υπάρχει απόλυτη καθαριότητα και ειδικά σε νοσοκομεία όπως ο Άγιος Σάββας που είναι ογκολογικά, που χειρουργούνται καρκινοπαθείς που είναι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς και με ιδιαιτερότητες. Και άρα χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα στο να εξασφαλίζεται η ποιότητα μέσα στο χειρουργείο, στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κομμάτι αυτής της ποιότητας είναι και η καθαριότητα. Είναι προφανές ότι ο εργολάβος, προκειμένου να έχει το μεγαλύτερο κέρδος, θα επιδιώκει και το χαμηλότερο κόστος. Είτε αυτό αφορά στα υλικά που θα αγοράσει, είτε αφορά στους μισθούς που θα δώσει στους εργαζόμενους. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αλλά πριν πάμε έτσι να σας το περιγράψω όπως εγώ το καταλαβαίνω, για να το σχολιάσετε και να μας το εξηγήσετε, θέλω να κάνω καταρχάς την ερώτηση. Υπάρχουν λίστες για χειρουργία, κύριε Γαλανόπουλε, στα νοσοκομεία? Υπάρχουν και είναι και πολύ μεγάλες. Δηλαδή, τάξη μεγέθους? Δηλαδή, παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2023, στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή στο Λεκανοπέδιο, με εξαίρεση τα νοσοκομεία του Πειραιά, περίμεναν για να χειρουργηθούν 24.099 ασθενείς. Άλλο παράδειγμα, σε νοσοκομεία όπως είναι το νοσοκομείο που δουλεύω εγώ, ας πούμε το Θριάσιο, υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν 1,5 και 2 χρόνια σε λύσεις αναμονής για να κάνουν μια χειρουργική επέμβαση. Βεβαίως, να ξέρετε ότι οι λόγοι και οι αιτίες των μεγάλων ληστών αναμονής εξατομικεύονται και καμιά φορά, εντάξει, όμως αυτό που ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία και είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι ο διαθέσιμος χειρουργικός χρόνος είναι πολύ μικρότερος από τον αναγκαίο χειρουργικό χρόνο, σε σχέση δηλαδή με τους ασθενείς που προσέρχονται και ζητούν υπηρεσίες. Και αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν έχουμε υποδομές επαρκείς. Χειρουργικές αίθουσες υπάρχουν, κτηριακή υποδομή, πολλές φορές και υλικοτεχνική υποδομή υπάρχει. Έχουμε όμως μεγάλο πρόβλημα στο επίπεδο της τελέχωσης, είτε αυτό αφορά αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, τραυματιοφορείς και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, είμαστε σε μια φάση που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτουμε, γιατί δεν έχουμε το απαιτούμενο προσωπικό. Και αυτό δημιουργεί αυτό το ζήτημα. Πάμε στο κυρίως θέμα τώρα. Ακούω τις τελευταίες μέρες στην κυβέρνηση, στον αρμόδιο υπουργό, μιλάνε για τα πρωινά χειρουργεία, μιλάνε για τα απογευματινά χειρουργεία. Και καταλαβαίνω το εξής. Πείτε μου αν το καταλαβαίνω λάθος. Και
πείτε μου τι ακριβώς καταλαβαίνω και τι ακριβώς ισχύει. Θα προσπαθήσω να το περιγράψω με έναν τρόπο ώστε να μην βγω από τα ρούχα μου. Ακούω λοιπόν ότι το πρωί μπορούμε να κάνουμε τόσα χειρουργία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν λίστες. Αν όμως κάποιος που είναι στη λίστα πληρώσει, μπορεί το απόγευμα να χειρουργηθεί. Το καταλαβαίνω καλά? Πάρα πολύ σωστά. Ωραία, και γιατί δεν έχουν σηκωθεί οι πέτρες να έχει ξυλωθεί το σύμπαν? Δηλαδή, για όποιον έχει λεφτά, το απόγευμα υπάρχει χειρουργείο? Ακριβώς έτσι είναι όπως το λέτε. Κοιτάξτε τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης έχει δώσει κανένα δύο συνεντεύξεις τηλεοπτικές και επειδή είναι, εντάξει, οφείλουμε να του προσμετρήσουμε, ας πούμε, ότι είναι ειλικρινής, δεν τα κρύβει τα πράγματα, τα λέει όπως είναι. Είπε το εξής: δεν έχεις 7-8 χιλιάδες να πας στο ιδιωτικό, έχεις όμως 2-3 χιλιάρικα. Κουτσά στραβά, κάπου θα τα βρεις να χειρουργηθείς το απόγευμα στο δημόσιο χωρίς να περιμένεις. Και μάλιστα, προσέξτε, ακόμα πιο φεδρό επιχείρημα, ότι αφού θα βγεις από τη μέση εσύ στη λίστα των πρωινών χειρουργείων που μπόρεσες και μάζεψες, μπορεί και να δανείστηκες ή και να πούλησες κάτι 2-3 χιλιάδες, αυτός που είναι τελείως άφραγκος και περιμένει και δεν έχει άλλη επιλογή, θα προχωρήσει και λιγάκι πιο γρήγορα η σειρά του και μπορεί να χειρουργηθεί κάποια στιγμή ίσως και πιο γρήγορα. Αυτό είναι που ζούμε σήμερα. Προσέξτε τώρα. Τι λέει? Λέει ότι αν έχεις χρήματα, μπορείς και προσπερνάς τους υπόλοιπους που δεν έχουν χρήματα. Έτσι, αυτό είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ακόμα και σε κάποιους ρομαντικούς που λένε για την δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με αυτές τις μεγαλοστομίες, ας πούμε, δεν θέλω να πω όχι σε αυτούς που έχουμε συνειδητοποιήσει λίγο που πάει το πράγμα, ακόμα και στους πιο ρομαντικούς. Αυτό το πράγμα είναι μια απίστευτη βαρβαρότητα, ένας απόλυτος εξευτελισμός και είναι, τι να πω, είναι ένας ταξικός διαχωρισμός της ήδη βέβαια ταξικά διαχωρισμένης κοινωνίας, εντάξει, αλλά πλέον χάνεται και το τελευταίο αποκούμπι που έχει ο φτωχός και ο άνθρωπος που δεν έχει, ας πούμε, κάποια οικονομική δυνατότητα περισσότερη για να βρει την υγειά του, ακόμα και σε στοιχειώδεις υπηρεσίες. Αυτό θα έπρεπε να είναι εξοργιστικό για όσους το αντιλαμβάνονται. Θέλω να ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα πραγματικά θα κατανοηθεί σε όλο του το μέγεθος, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτό που έχει σήμερα ανάγκη η κοινωνία είναι ένα καλό, ποιοτικό, σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και όχι ένα φτηνότερο ιδιωτικό μέσα στο δημόσιο το απόγευμα. Επιτρέψτε μου, για να το καταλάβω ακόμα καλύτερα. Το πρωί δεν έχουμε γιατρούς. Το πρωί δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Το πρωί δεν έχουμε κλίνες. Το πρωί δεν έχουμε χώρους. Δεν ξέρω τι δεν έχουμε. Το απόγευμα όμως, άμα πληρώσω, έχω γιατρό, έχω αναισθησιολόγο, έχω κλίνη, έχω χώρο να γίνει το χειρουργείο. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι, να το πω έτσι, ρίχνοντας το τυράκι στους γιατρούς και στο προσωπικό του επιπλέον εισοδήματος, να καταφέρουν να βρουν κάποιους συναδέλφους που θα δουλέψουν το απόγευμα υπερορία, όχι όμως με την αμοιβή της υπεροριακής απασχόλησης από το κράτος, αλλά με την απευθείας αποζημίωση από την τσέπη του ασθενούς. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε ενάντια στα απογευματινά χειρουργεία, στα δωρεάν όμως απογευματινά χειρουργεία. Δηλαδή, να σας πω, εγώ προσωπικά ορθοπαιδικός είμαι. Δεν έχω πρόβλημα να έρθω μία μέρα αντί να πάω το πρωί, να πάω το απόγευμα να κάνω 2-3 χειρουργεία. Το ίδιο και ένας αναισθησιολόγος και να πληρωθώ μια υπεροριακή αποζημίωση απογευματινή, ας το πούμε έτσι. Ή ο νοσηλευτής να καθίσει, αν θέλει, 3-4-5 ώρες 6 και να πληρωθεί, όχι βέβαια αυτά τα εξευτελιστικά, αλλά να πληρωθεί ικανοποιητικά, έτσι και βεβαίως να πάρει και τα ρεπό του και την ξεκούρασή του, αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το μισθό του. Όχι να πάμε να γδάρουμε τον κόσμο για να βγάλουμε εμείς 5 φράγκα παραπάνω, γιατί το κράτος δεν έχει, υποτίθεται, να μας δώσει, γιατί αυτό λέει ο Υπουργός. Έχουμε δημοσιονομική στενότητα, αλλά όταν είναι για άλλες δαπάνες, για αεροπλάνα, φρεγάτες, ξέρω εγώ, και εξοπλιστικά και άλλες δαπάνες, τα λεφτά φεύγουν κρουνιδών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Περιορισμός υπάρχει όπου είναι να καλυφθεί καμιά στοιχειώδης ανάγκη του λαού ή των εργαζόμενων, είτε κάποιου κοινωνικού δικαιώματος. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα να μας οθούν στο να συμμετάσχουμε σε μια ζούγκλα, πραγματικά ζούγκλα. Δηλαδή να κοιτάμε τους ασθενείς στην τσέπη, γιατί τώρα να σας πω και κάτι, όποιος αποφασίσει να κάνει αυτή τη δουλειά, τι πιστεύετε, ότι θα λέει στους ασθενείς, ναι, ξέρεις, μεθαύριο έχω ένα κοινό το πρωί, ή θα του λέει, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να χειρουργηθείς ποτέ το πρωί, έλα να σε βάλω το απόγευμα.
Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, μας αναγκάζουν, θα μας βάλουν εμάς να βλέπουμε τους ασθενείς ακριβώς απόλυτα στην τσέπη. Και το απολύτως ακόμα πιο φεδρό που είπε χτες είναι ότι εντάξει, ρε παιδιά, αφού αυτό γίνεται και είναι το φακελάκι, να το κάνουμε νόμιμο. Λες και το πρόβλημα που έχει ο κόσμος σήμερα είναι ότι δεν παίρνει απόδειξη από το φακελάκι. Αν δηλαδή αν φαίνεται στην εφορία ότι το πλήρωσε, θα είναι ικανοποιημένος ο κόσμος που ψάχνει και μετράει φραγκοδίφραγκα να πάει, ας πούμε. Θα πάμε στο φακελάκι, θα ερχόμουν σε αυτό, αλλά πριν από αυτό. Εάν εσείς απασχοληθείτε με υπεροριακή απασχόληση, έτσι ώστε να καλύψετε και τα απογεύματα, τις ανάγκες που υπάρχουν σε χειρουργία κτλ. Αυτό θα ήταν πιο δαπανηρό, θα ήταν πιο κοστοβόρο από το να έρχεται κάποιος και να πληρώνει στο δημόσιο νοσοκομείο ως αν σε ιδιωτική κλινική για να χειρουργηθεί το βράδυ γιατί το πρωί δεν προκάνουμε. Κοιτάξτε, αυτό θα επέφερε κάποια μικρή επιβάρυνση στο νοσοκομείο και στον κρατικό προϋπολογισμό της τάξεως του πόσο κάνει μια εφημερία, ας πούμε. 100 ευρώ πόσο μπορεί να είναι μια εφημερία. 120 άμα είναι Κυριακή. Αλλά, ναι, μια επέμβαση θέλει κάτι χιλιάδες, από όσο εγώ ξέρω. Η άλλη περίπτωση, δηλαδή το απογευματινό επιπληρωμή χειρουργείο, θα είναι αμοιβή του γιατρού με βάση το κόστος που καθορίζεται από το ΝΕΟΠΗ και τα κλειστά ενωπημένα νοσήλια, στο οποίο κόστος θα συμμετέχει το ταμείο του, υποτίθεται κατά 70%, και το 30% θα είναι άμεσες πληρωμές. Ένα χειρουργείο, ας πούμε, που κοστίζει 10.000 ευρώ, γιατί μπορεί να είναι ακριβό, έτσι, γιατί μπορεί να έχει υλικά, έτσι, και περιλαμβάνει κάποια κοστολόγηση, είναι αμέσως 3.000 ευρώ από την τσέπη του ασθενούς. Ανεξάρτητος, εγώ δεν ξέρω πόσο θα είναι η αμοιβή του γιατρού, αλλά ανεξάρτητα από το πόσο θα είναι η αμοιβή του γιατρού, εδώ λέμε στον κόσμο ότι αν θέλεις να έχεις ποιοτικές υπηρεσίες σύγχρονες έγκαιρα στην ώρα τους, πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Αυτό είναι που θέλουμε να πολεμήσουμε. Δεν ισχύει ότι δεν έχουν λεφτά να μας δώσουν, να μας πληρώσουν καλύτερα. Ούτε ισχύει ότι θα επιβαρυνόταν πολύ το νοσοκομείο και το κράτος αν με έβαζε εμένα να κάνω μια βάρδια παραπάνω. Αυτό που ισχύει είναι ότι θέλουν να πετσοκόψουν τον κόσμο, τον κοσμάκι, και θέλουν κάθε χρόνο να μειώνουν, όπως το κάνουν, την χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και να μετατρέψουν τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις που θα πουλάνε υπηρεσίες και θα έχουν ίδια έσοδα. Δεν θα επιβαρύνουν δηλαδή τον κρατικό προϋπολογισμό για να λειτουργήσουν. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, αυτό το οποίο καταλαβαίνω τώρα, με βάση και τα στοιχεία που μας δώσατε, μιλήσατε προηγουμένως, ποια ΥΠΕ είναι αυτή που έχει, είπατε, είναι αυτή που έχει 24.100 στη λίστα. Είναι η πρώτη ΥΠΕ, δηλαδή τα νοσοκομεία του Λεγανοπεδίου. Πρώτη ΥΠΕ. Περιμένουν 25.000 άνθρωποι να χειρουργηθούν, λοιπόν. Τουλάχιστον το Νοέμβριο του 2023, για να είμαι ακριβής. Δεν ξέρω σήμερα αυτή τη στιγμή, αλλά τα νούμερα δεν φαντάζομαι να είναι πολύ διαφορετικά. Το πρωί, λοιπόν, έχουμε τη λίστα 25.000. Εάν το κάνουμε ιδιωτικό το απόγευμα το νοσοκομείο, το χειρουργούμε τον άνθρωπο. Αν πληρώσει. Το απόγευμα δεν υπάρχει λίστα. Υπάρχει όποιος πληρώνει, μπαίνει. Βεβαίως, άμα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να πληρώσουν, θα πρέπει να κρατιέται κάποια λίστα, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνεται και χαμός εδώ που τα λέμε. Δεν μου λέτε κάτι, και να το πιστώσουμε αυτό στον κύριο Γεωργιάδη, είναι απολύτως ειλικρινής στα όρια του κινησμού. Αυτό είναι μόνιμο καθεστώς τώρα? Ισχύει και με τους προηγούμενους και με τους προπροηγούμενους? Αυτό γίνεται? Ως προς τα λίστες ή τα απογευματινά χειρουργία? Τις λίστες, και από πότε έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τα απογευματινά? Πλήρωσε να σε χειρουργήσω. Πρόβλημα χρόνων, δεν είναι πρόβλημα που προέκυψε τους τελευταίους μήνες, είναι πολλών ετών. Και στο πρόβλημα αυτό συνέτεινε και η περίοδος της πανδημίας. Διότι, όπως θυμάστε, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για πολύ μεγάλο διάστημα είχε επιβληθεί υποχρεωτική μείωση των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων του δημοσίου κατά 80%. Αυτό συνετέλεσε ώστε οι λίστες να διωγγωθούν, να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες. Απογευματινά χειρουργία νομοθετήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022. Επί Υπουργείας Στάνου Πλεύρη και αναπληρώτριας Υπουργού της κυρίας Γκάγκα, ο περιβόητος νόμος για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν εφαρμοστεί. Τώρα, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα προχωρήσουν ταχαίως κοινές υπουργικές αποφάσεις που θα εξειδικεύσουν το πώς θα γίνει αυτό, και ο στόχος τους είναι να το προχωρήσουν. Μάλιστα. Κάντε μου και το σχόλιο σας. Το λέγατε προηγουμένως για τα φακελάκια. Δήλωσε ο κύριος Υπουργός ότι είναι απεχθέστατο, ότι το καταδικάζει, ότι... αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει. Κύριε Βογιόπουλα, είναι απεχθέστατο. Ναι. Ας βγάλει τις υπηρεσίες να πάνε να τους βρούνε αυτούς, λες και δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι, και να τους κόψουν τα χέρια. Όχι να το κάνει νόμιμο, αφού είναι απεχθέστατο. Δηλαδή, απεχθές τι είναι, ότι κάποιος πληρώνει χωρίς να παίρνει απόδειξη και κάποιος άλλος εισοδεύει μαύρα και δεν φορολογείται? Αυτό είναι το απεχθές. Όχι ότι κάποιος πάει στο δημόσιο σύστημα και πολλές φορές εκβιάζεται για να μπορέσει να απολαύσει ένα δικαίωμά του, μια υπηρεσία υγείας. Τι απ' όλα είναι το απεχθές? Δηλαδή, αφού είναι απεχθές, θα το κάνουμε νόμιμο?
Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του Υπουργείου. Μου φαίνεται πάρα πολύ ξένη και στα δικά μου πιστεύω και σίγουρα στις ανάγκες που έχει σήμερα ο λαός. Τι θα κάνετε ως γιατροί, υγειονομικοί, ως εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, κύριε Γαλανόπουλε? Εμείς το επόμενο διάστημα έχουμε προγραμματίσει αυτή είναι η κατεύθυνση γενικές συνελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία και ετοιμάζουμε απεργιακές κινητοποίησεις. Είναι μια απεργία πανεργατική που είναι στις 28 του μηνός στο δημόσιο που έχουν πάρει απόφαση και τα σωματεία και οι ομοσπονδίες και υπάρχει και απεργία στις 22 του μηνός που είναι με απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ για τους εργαζόμενους δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία και θέλουμε πραγματικά αυτές οι κινητοποίησεις να σηματοδοτήσουν και με αφορμή αυτές τις τελευταίες εξελίξεις που πρέπει να μπουν στη συζήτηση μια δυναμική απάντηση για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την πραγματικά καταιγίδα που έρχεται. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.